Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι ομάδες έχουν 2 ημέρες ξεκούρασης στο νησί, αλλά μπροστά μας ξεκινά ένα ακόμα επαθλό φαγητού και μπορούμε χαλαρά να δούμε τι περιμένουμε για τις επόμενες μάχες των ομάδων. Είδαμε τους νέους παίχτες που μπήκαν πολύ διαβασμένοι, να κάνουν δημόσιες σχέσεις και να χτίσουν μια καλή προσωπικότητα με το κοινό, αλλά στο αγωνιστικό που θα έπρεπε να το δείξουν δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Εξαίρεση αποτελεί η παίχτρια της μπλε ομάδας Στέλλα Ανδρεάδου, που όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και καλύτερη. Οι νέες ομάδες μας έδωσαν περισσότερη ίντριγκα, γιατί αγωνιστικά η μπλε μάλλον είναι πιο ευνοημένη από την Μοιρασιά, και είναι ένα κλικ καλύτερη ομάδα. Αλλά ο τραυματισμός του Άρη, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών θα μείνει εκτός 10 ημέρες, αλλάζει τις ισορροπίες. Τα spoiler ξεκίνησαν δειλά-δειλά να κάνουν την εμφάνισή τους, αν και είναι νωρίς για οριστικά αποτελέσματα. Ποια ομάδα έχει τις περισσότερες πιθανότητες νίκης? Σύμφωνα λοιπόν με ό,τι τελευταίο spoiler κυκλοφορεί, η ομάδα που έχει τις πιθανότητες νίκης στο έπαθλο φαγητού για αυτή την εβδομάδα είναι η μπλε ομάδα. Σύμφωνα με τα πρώτα spoiler θα είναι η ομάδα που θα απολαύσει το έπαθλο φαγητού. Όπως κάνουμε πάντα, θα επανέρθουμε με νέο βίντεο με τα οριστικά αποτελέσματα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.